περιμένει, μην έχεις σχέση εσύ. Ω, παλατσί. Ακροβατώντας κυριολεκτικά με κάθε τους μετέωρο βήμα να μοιάζει παιχνίδι με τον κίνδυνο, αρνούνται να δεχτούν τον αποκλεισμό και φτάνουν στη Σπιναλόγγα. Η εικόνα αυτή που άφησε άφωνους τους δεκάδες ξένους επισκέπτες ήταν μόνο το πρώτο εμπόδιο. Ανάμεσα στη θάλασσα και τη στεριά, μια σειρά από απότομα σκαλοπάτια που δυσκολεύουν ακόμη και αρτιμελείς, πόσο μάλλον άτομα με αναπηρίες. Το πρώτο νησί των αναπηρών και από εκεί ιδρύθηκε και ο πρώτος σύλλογος αναπηρών στην Ελλάδα. Να λέμε αναπηρία και να εννοούμε μόνο τα άτομα τα οποία βρίσκονται σε ένα καροτσάκι. Δεν είναι έτσι. Φανταστείτε μια εγκυμονούσα γυναίκα, φανταστείτε ένα παππού που θέλει να επισκεφτεί τη Σπιναλόγγα. Στο άλλοτε νησί του Μαρτυρίου, ο δικός τους Γολγοθάς ξεκινά από το πρώτο τους κιόλας βήμα. Στην υποτιθέμενη ξυλινή ράμπα, το αμαξίδιο δύσκολα περνά ακόμη και άδειο. Το χέτο θα βγαίνει, ρε. Και στην άλλη κιόλια. Η παρέα των τριών μέλη της Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Κρήτης, γνωρίζοντας καλά πως η θρυλική Σπιναλόγγα είναι για εκείνους ένα νησί αφιλόξενο, ξεκίνησαν ένα ταξίδι με ένα και μόνο στόχο. Να αποδείξουν πως το δεύτερο σε επισκεψιμότητα αρχαιολογικό χώρο της Κρήτης, με χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο, άνθρωποι σαν εκείνους δεν έχουν θέση. Και αν έχουν, παίζουν τη σωματική τους ακαιρεότητα κορώνα γράμματα. Κοιτάξτε εδώ πέρα. Βατώτα δρόμου. Τα εμπόδια διάσπαρτα παντού. Για ράμπες στη διαδρομή ούτε λόγος. Ή για την ακρίβεια, μία και μοναδική. Με κλίση απίστευτα κατηφορική και κατάληξη κατευθείαν στη θάλασσα. Εάν θα φύγει από εδώ το καρότσι, θα πέσει κατευθείαν στη θάλασσα. Το αμαξίδιο παραπέει και όταν πλέον ο κύριος Γιώργος Γκοτζιάς αναγκάζεται να συνεχίσει με τα πόδια, στη μαρτυρική Σπιναλόγγα τα κακώς κείμενα αποκαλύπτονται δραματικά. Όπως η πρόχειρη περίφραξη, πρόχειρα τοποθετημένη και επικίνδυνη για όλους. Το κάγκελο είναι κοτόσυρμα, πρόχειρα να σπάσει. Για έναν επισκέπτη χωρίς κινητικά προβλήματα, η περιπλάνηση στη Σπιναλόγγα μπορεί να διαρκέσει ακόμη και 15 λεπτά. Για εκείνους χρειάστηκαν 3,5 ολόκληρες ώρες. Πίσω, πίσω, πίσω και μπροστά. Εδώ δεν περνάει ούτε σκέτο το καρό. Κοίτα, πώς θα περάσει το καρό από εδώ πέρα. 3,5 ώρες αργότερα κατηφορίζουν προς το καΐκι. Μέχρι και το τελευταίο λεπτό οι ανύπαρκτες υποδομές τους πληγώνουν. Κάτω τα χέρια σου, φίξτα. Θα σβούγω εσύ, είναι μία γραμμή. Πού να με πατσιά, να πάρω στα πέρα. Πάρω τα πες. Κατάκοποι και προβληματισμένοι παίρνουν το δρόμο του γυρισμού. Ξοδεύονται χιλιάδες ευρώ στο να γίνονται πράγματα και δεν ξοδεύονται ελάχιστες δεκάδες ευρώ να πέσει λίγο βετό για να μπορεί να προχωράει ένα καρότσι. Το βίντεο είναι η δικαίωση. Το όπλο τους για να πιέσουν την κρατική μηχανή με την ελπίδα πως την επόμενη φορά που θα επιστρέψουν στη Σπιναλόγγα όλα θα είναι αλλιώς.